Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στον απόϊχο δύο εκλογικών αναμετρήσεων και εν αναμονή της διάλυσης της Βουλής και της προκήρυξης πρόωρων εθνικών εκλογών, συναντάμε την πρώην Υπουργό και υποψήφια βουλευτή Χανίων πλέον, Ντόρα Μπακογιάννη. Καλησπέρα σας. Καλώ ήρθατε στο σπίτι του πατέρα μου. Καλώ σα βρήκαμε. Χαίρομαι που σα συναντώ και μάλιστα σε ένα τόπο με πολλού συμβολισμού και ισχυρού δεσμού για σα. Πολύ, πολύ. Είναι το σπίτι το... στο οποίο μεγαλώσαμε τα παιδιά μα το σπίτι στο οποίο μαζευόμασταν όλοι πάρα πολλά χρόνια. Σήμερα ανήκει στον Κυριάκο ε, και είναι πολύ σημαντικό για μας γιατί έχει όλες τις αναμνήσεις και έχει έτσι ε, όλα τα συναισθήματα μαζεμένα. Θα ήθελα να μας πείτε στη συνέχεια πόσα πράγματα σας ενώνουν και πόσο σημαντικές στιγμές με αυτό το σπίτι. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε πολιτικά και να σας ζητήσω ένα σχόλιο καταρχήν για το αποτέλεσμα των πρόσφατων ευρωεκλογών το αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών και κατά πόσο θεωρείτε ότι αυτό αποτελεί και ένα προμήνυμα για τις εθνικές εκλογές. Καταρχήν να πω ότι προσωπικά περίμενα 7,5 μονάδες διαφορά, 9,5 μονάδες ήταν μια έκπληξη ακόμα και για μένα. Ε, έβλεπα ότι ο κόσμος ήταν οργισμένος, έβλεπα ότι ο κόσμος ήθελε να εκφραστεί, δεν φαντάστηκα όμως ότι θα του το εκφράσει την, την οργή του και την... Τα συναισθήματά του με τόσο μεγάλη διαφορά. Αυτές οι εκλογέ έδειξαν ένα πράγμα. Το πρώτο, βεβαίω, καταψηφίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το δεύτερο, είναι ότι υπερψηφίστηκε η Νέα Δημοκρατία. Και το λέω διότι συνήθω σε ευρωεκλογέ οι άνθρωποι ψηφίζανε μικρά κόμματα, η ψήφο ήταν πολύ πιο χαλαρή δεν, δεν ήταν τόσο πολύ πολιτική η ψήφος. Αυτή η ψήφος όμως που καταγράφει στις ευρωεκλογέ τελευταίες ήταν πραγματικά μια πολιτική ψήφος. Και αυτό έχει ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Το πρώτο αποτέλεσμα βεβαίω είναι ότι υποχρεώθηκε ο κύριος Τσίπρας να βγει και κατάλαβε ο ίδιος ότι δεν μπορεί να κυβερνήσει ούτε δύο μήνες παραπάνω, ούτε τέσσερις μήνες παραπάνω και να προκηρύξει εκλογές. Το αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών ήταν περίπου το ίδιο δηλαδή και στις αυτοδιοικητικές, σε επίπεδο περιφέρειας, όχι δήμων, σε επίπεδο περιφέρειας, αυτοδιοικητικές εκλογές έδωσαν ακριβώς το ίδιο μήνυμα. Ε, γι' αυτό και 12 από τους 13, αν εξαιρέσετε τον κύριο Αρναουτάκη, ε, περιφερειάρχες είναι οι περιφερειάρχες που υποστηρίχθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, πολιτικά το μήνυμα ήταν πάρα πολύ ισχυρό. Τώρα είναι πρόκρημα. βεβαίως κάθε εκλογή έχει το δικό της χαρακτήρα και τη δική της δυναμική. Αλλά δεν νομίζω πως υπάρχει κανείς πλέον σήμερα στην Ελλάδα ο οποίο να αμφιβάλλει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Γιατί πιστεύετε ότι απέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ και είδαμε τα ποσοστά του να υποχωρούν μετά από τέσσερα χρόνια, παράλληλα όμως υποχώρησε και στη συνειδήσει του κόσμου. Για ποιο λόγο σε τόσο μεγάλο βαθμό πιστεύετε. Εγώ νομίζω για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι κορόδεψε τον κόσμο. Και ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Δηλαδή οι Έλληνες πολίτες ακούσαν από τον κύριο Τσίπρα πάρα πολλά, έκανε ακριβώς τα αντίθετα. Τη δεύτερη φορά που ψηφίστηκε το Σεπτέμβριο, ψηφίστηκε μέσα στην αναμπουμπούλα ε, του χάου το οποίο δημιουργήθηκε μετά από το πρώτο εξάμεινο. Όταν όμως πλέον βιώσανε όλα αυτά τα οποία έγιναν τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ε, θύμωσαν πάρα πολύ. Το δεύτερο είναι ότι η Ελλάδα, και πάρτε παράδειγμα την Κρήτη ας πούμε, είναι κατεξοχήν η μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη, η Ελλάδα έχει λίγους πολύ πλούσιου ανθρώπους, αριθμητικά, και λίγους τελικώς πολύ φτωχού ανθρώπους. Δηλαδή είναι ένα μερίδιο πραγματικά της κοινωνίας που ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, αλλά αναλογικά αυτό δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Κυρίως διότι εμείς έχουμε την άμυνα της οικογένειας, η κοινωνία δηλαδή έχει, βασίζεται πολύ στην οικογένεια και η οικογένεια καλύπτει ...ανάγκες των αδύνατων ε, μελών τη. Άρα έχουμε όμως μια ευρεία μεσαία τάξη. Στην Κρήτη, παραδείγματο χάρη, επιχειρηματίες, έμποροι, ε, αγρότε, παραγωγοί, και να, ό, ό, όποιο επάγγελμα και να διαλέξει είναι ουσιαστικά η μεσαία τάξη. Αυτή η μεσαία τάξη εξοντώθηκε. Εξοντώθηκε δε τόσο βάρβαρα και τόσο συνειδητά. Εμένα αυτό το οποίο με ενοχλεί είναι ότι επί τέσσερα χρόνια κάθομαι στη Βουλή απέναντι στον κύριο Τσακαλώτο κάθε φορά που έρχεται και απέναντι στους υπόλοιπου υπουργού. και λέω τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Κουράστηκα εγώ να ακούω τον εαυτό μου. Τους έλεγα εξοντώνεται τη μεσαία τάξη. Πού το πάτε. Έτσι η οικονομία δεν μπορεί να πάρει μπροστά. Και βλέπετε τα αποτελέσματα. Το αποτέλεσμα είναι 1,3 ανάπτυξη τελευταία ε, καταχώρησε τη Ελστάτ 1,3 από 2,6 που ήταν ο στόχος άρα η Ελλάδα έχει μια τόσο ανεμική ανάπτυξη σήμερα για κάποιο λόγο γιατί τεινάχτηκε η Κύπρος στον αέρα αναπτυξιακά γιατί τεινάχτηκε η Ιρλανδία τεινάχτηκαν και δημιούργησαν όλες αυτές τις προοπτικές ανάπτυξεις για τον απλούστατο λόγο διότι είχαν μια τελείως διαφορετική πολιτική, μειωμένη φορολογία και φιλοεπενδυτική κυβέρνηση, άρα νέε θέσει εργασία, αλλά καλοπληρωμένε νέε θέσει εργασία, όχι θέσει εργασία των 350 και 400 ευρώ. Ε, αυτό το παράδειγμα, το παράδειγμα τη Κύπρου, του το φέρναμε κάθε φορά. Και είναι και η δικιά μα πολιτική. Αυτό θέλουμε να κάνουμε δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι Κύπροι μπορούν να το κάνουν και δεν μπορούμε να το κάνουμε εμεί. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το χάρτη της Ελλάδας στη βραδιά των εκλογών, όπως αυτός διαμορφώθηκε παρακολουθώντας τον, βλέπουμε, είδαμε ένα απέραντο γαλάζιο. Εξαίρεση η ιδιαίτερη πατρίδα σας, τα Χανιά, αλλά και το Ηράκλειο. Θα ήθελα να μας πείτε πόσο αυτό σας προβληματίζει και πού το αποδίδετε. Κοιτάξτε, καταρχήν να σας πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένη. Διότι τα χειρότερα αποτελέσματα για τη Νέα Δημοκρατία τα είχαμε στα Χανιά δεν ξέρω, το Ηράκλειο μα πέρασε ή δεν μα πέρασε, δεν είμαι 100% σίγουρη. Εν πάση περιπτώσει, Ηράκλειο και Χανιά ήταν. Είχαμε 22 μονάδε διαφορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, στι τελευταίε εκλογέ, είχε 22 μονάδε πάνω από τη Νέα Δημοκρατία. Στι τελευταίε ευρωεκλογέ, οι 22 μονάδε γίνανε δύο. Ο στόχο μα λοιπόν είναι σήμερα να στείλουμε ένα μήνυμα ότι και τα Χανιά εμπιστεύονται τη Νέα Δημοκρατία όπως την εμπιστεύεται και η υπόλοιπη Ελλάδα. Τα Δέχανιά και η Κρήτη, για να πω α, περισσότερα, έχουν και έναν ιδιαίτερο λόγο. Διότι για την Κρήτη είναι μία μοναδική ευκαιρία. Θα έχουν έναν κριτικό πρωθυπουργό, θα έχουν ιδιαίτερα δυνατά στελέχη, ε, εσωκοματικά. εγώ, ό,τι και να πει κανεί, έχω, έχω, έχω μία σχετική mm -hmm. α, φωνή δυνατή άρα, που θα τους εκπροσωπούν. Άρα είναι μια ευκαιρία για την Κρήτη να πάρει ένα μερίδιο από αυτά που στερήθηκε. Διότι αν δείτε την, της ε, τις περιφέρειες, η Κρήτη είναι μια δικημένη περιφέρεια. Ε, είναι μια δικημένη περιφέρεια και από ευρωπαϊκά κονδύλια και ελπίζω ότι σε αυτή τη θητεία ο κύριος Αρναουτάκης θα συνειδητοποιήσει ότι χρειάζεται πολύ σημαντικότερη δουλειά στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Αλλά και από το κεντρικό κράτος. Δηλαδή όταν η Ελλάδα ολόκληρη είναι γεμάτη δρόμους, πραγματικά λεωφόρους, μπαίνει στην Αγνατία και τρελαίνεσαι, στην Ιόνια οδό και τα λοιπά, τώρα έγινε ο δρόμος Αθηνών Πατρών που τελείωσε. Ε, και βλέπεις ότι εδώ έχουμε αυτό, αυτή την υποδομή στο οδικό δίκτυο και δεν μιλάω μόνο για το ΒΟΑΚ, μιλάω για τους κάθετους άξονες. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Η γύμνια των υποδομών, φάνηκε δέα πιο ανάγλυφα έτσι, και πιο καθαρά τώρα με τις καταστροφές. Και τώρα με τις καταστροφές είδαμε ότι είμαστε τελείως γυμνοί. Δηλαδή τέσσερα χρόνια, τέσσερις βουλευτές στα χανιά του ΣΥΡΙΖΑ, εκ των οποίων δύο υπουργοί, δεν έχουν καταφέρει να δώσουν στα χανιά αυτή την αναπτυξιακή προοπτική την οποία τα χανιά χρειάζονται στις υποδομές. Διαχρονικά ωστόσο η Κρήτη αδικήθηκε και αδικείται από τις κυβερνήσεις. Δεν συμφωνείτε με αυτό κύριε Μπακογιάννη. Απολύτως. Και όχι μόνο συμφωνώ. Η Κρήτη είδε άσπρη μέρα για να το πω έτσι απλά επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Μητσοτάκη όπου έγιναν όλες οι απολωτριώσεις για το ΒΟΑΚ, προχώρησαν τα έργα, το Πολυτεχνείο, οι ε, υποδομές, οι διάφορες της ε, Κρήτης, τα μεγάλα αρδευτικά κτλ. κτλ. που μπήκανε δηλαδή οι βάσεις για όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, επί Πασόκ, δεν θέλω να στενοχωρήσω κανέναν από τους φίλους μας που με ακούει, αλλά το Πασόκ θεωρούσε δεδομένη την Κρήτη. Απολύτως δεδομένη. Δηλαδή σου λέει τώρα γιατί να ασχοληθώ εγώ με την Κρήτη. Άσε να ρίξω... Έτσι κι αλλιώς πράσινη είναι. Έτσι και αυτό ίσχυσε για πάρα πολλά χρόνια, αλλάξανε τα πράγματα, ήρθε η κρίση κτλ. Και, και επί κυβερνήσεως καραμαλή, για να είμαι ειλικρινής, κάποια πράγματα έγιναν, αλλά ήταν πολύ πιο λίγα από αυτά που έπρεπε να γίνουν. Ε, σήμερα λοιπόν είναι μια μεγάλη ευκαιρία, γιατί σήμερα δεν έχει νόημα να κλαίμε τώρα πάνω στα, στο χυμένο γάλα, αλλά να δούμε τι μπορεί με αυτές τις συνθήκες, με αυτήν την ε, ε, κατάσταση της οικονομίας, και με αυτή, αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια να γίνουν στην Κρήτη. Και αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο εγώ προσωπικά κατέβηκα στην Κρήτη να πολιτευτώ, διότι με, με ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η εικόνα θα να μείνω λίγο στην κεντρική πολιτική σκηνή και στους στόχους σας ενώπιση των εθνικών εκλογών ως κόμμα και βέβαια ποιοι είναι οι στόχοι του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Και θέλω να ρωτήσω, κύριε Μπακογιάννη, είπε πριν από λίγες ημέρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων ότι στόχος του είναι μια ισχυρή κυβέρνηση και την επόμενη μέρα, ακόμη και αν έχει καταφέρει την αυτοδυναμία, θα επιχειρήσει συγκλήσει και θα επιχειρήσει να εντάξει στην κυβέρνηση πρόσωπα όχι μόνο από το στενό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας αλλά και από άλλες πολιτικές δυνάμεις. Θα ήθελα να μας πείτε ποιες κατά τη γνώμη σας θα μπορούσε να είναι αυτές οι δυνάμεις και κατά πόσο είναι αυτό εφικτό, ένα κλίμα δηλαδή ενότητας διαφορετικό από αυτό που σήμερα έχουμε συνηθίσει στην πολιτική ζωή του τόπου μας, στην πολιτική σκηνή. Ο κ. Μητσοτάκης έχει πλήρως συνειδητοποιήσει το μέγεθος της ζημιά του διχασμού ο οποίος και τη τοξικότητα η οποία υπήρχε τα τελευταία χρόνια. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτή η περίοδος έκλεισε. Τουλάχιστον έκλεισε για μας. Η ψήφωση τελευταία των ευρωεκλογών έκλεισε αυτό το κεφάλαιο. Και επειδή τώρα κατά κάποιο τρόπο τη ευθύνη περνάει στη Νέα Δημοκρατία, γιατί είμαστε το πρώτο κόμμα, εμείς δεν θα δώσουμε τον τόνο του διχασμού. Θα δώσουμε ακριβώς τον αντίθετο. Και το είδατε και στην πράξη, ο Κυριάκος φώναξε τους περιφερειάρχες όλης της Ελλάδος προχθές και τον κύριο Αρναουτάκη και είπε ακριβώ και στον κύριο Αρναουτάκη αυτό το οποίο βαθύτατα πιστεύει ότι εκείνος ως αυριανός Πρωθυπουργό, δεν θα κάνει κανένα διαχωρισμό μεταξύ του περιφερειάρχη τον οποίο στήριξε ως άτομο και τον περιφερειάρχη που στηρίχθηκε από άλλα κόμματα. Άρα έχει μια βαριά ευθύνη η Νέα Δημοκρατία. Έχει μια ευθύνη πραγματικά να ενώσει και έχει μια ευθύνη κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου να παρουσιάσει το πρόγραμμα της. Ο λαός έχει βγάλει τα συμπεράσματα του για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα ακούσετε τους νεοδημοκράτες βουλευτές να λένε τα κακά του ΣΥΡΙΖΑ, διότι τα ξέρει. Τα έχουν βιώσει, τα ζούνε, καταψηφίσανε, είναι σαφές. Ζητάνε όμως από εμά να τους πούμε τι θα κάνουμε εμείς πώς μπορούμε εμείς να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής τους. Πρώτη προϋπόθεση όμως για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής τους είναι μια σταθερή κυβέρνηση. Είδατε ότι τα spreads πέσανε με την ανακοίνωση της, των ευρωεκλογών του αποτέλεσματος των ευρωεκλογών, το χρηματιστήριο ανέβηκε 850 μονάδες με την ανακοίνωση του αποτελέσματος των ευρωεκλογών. Η αγορά σε εισαγωγικά ζητάει σταθερότητα για να έρθουν οι επενδύσεις, για να δημιουργηθούν οι νέες θέσεις εργασίας. Αυτήν ζητάμε και εμείς από τον ελληνικό λαό. Ζητάμε δηλαδή να μας δώσει τη δύναμη ώστε αύριο να υπάρχει μια σταθερότητα. Τώρα, ως προς τα, την, τα ευρύτερα ε, σχέδια ε, της Νέας Δημοκρατίας για τις συνεργασίες, ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι σήμερα σε αυτή τη χώρα οι οποίοι δεν ανήκουν όλοι στη Νέα Δημοκρατία. Και βεβαίω η Νέα Δημοκρατία δεν έχει την αλαζονία να πιστεύει ότι εμεί έχουμε τη μοναδικότητα τη απόλυτη αλήθεια. Εμεί δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Εμεί είμαστε ένα φιλελεύθερο κόμμα το οποίο αναγνωρίζει ότι υπάρχουν δυνάμεις παντού. Άρα το κάλεσμα για δυνάμεις και, άλλων, και ανθρώπων από άλλους χώρους σε αυτή την εθνική προσπάθεια που πρέπει να γίνει ώστε να οριστικοποιήσουμε, να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο της κρίσης και να εκτιναχθεί η ανάπτυξη στη χώρα, ναι, θα ζητήσουμε τη στήριξη πάρα πολλών και ανθρώπων και κοινωνικών ομάδων. Πώς σχολιάζετε την αποχώρηση του Ευάγγελου Βενιζέλου από το Κινάλ. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι με την απόφαση της η Φόφη γεννηματά ισχυροποιεί τη Νέα Δημοκρατία. Είπε επίσης ότι η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας τον σέβεται. Είναι μια ηχηρή αποχώρηση ειδικότερα από την κεντροαριστερά και γενικότερα από την πολιτική σκηνή της χώρας. Κοιτάξτε, εμείς δεν μπορούμε να ανακατευθούμε στα εσωτερικά ενός άλλου κόμματο και δεν θέλουμε και να το κάνουμε. Τώρα προσωπικά επιτρέψτε μου να πω ότι εγώ με τον Ευάγγελο Βενιζέλο έχω κάνει τα περισσότερα debate τηλεοπτικά τα τελευταία 20 χρόνια. Και ήμασταν πάντοτε σκληροί ε, αντίπαλοι ο ένας με τον άλλο. Είναι όμως ένα πράγμα βέβαιον και φάνηκε και από το, το χειροκρότημα των βουλευτών και του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή όταν έφυγε ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος θα λείψει από την επόμενη Βουλή. Αντικειμενικά. Διότι ξέρετε, ο πατέρα μου έλεγε πάντοτε ότι υπάρχει ένα αόρατο ληξιαρχείο στη Βουλή. Το αόρατο ληξιαρχείο της Βουλής ε, αναγνωρίζει ανθρώπους πέρα και πάνω από κόμματα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που σηκώνονται στο βήμα της Βουλής και όταν σηκώνονται το βήμα της Βουλής η Βουλή γεμίζει και σιωπά και υπάρχουν άνθρωποι αρακούι και υπάρχουν άνθρωποι που σηκώνονται στο βήμα της Βουλής και δεν ασχολείται κανείς. Αυτό είναι το περίφημο αόρατο ληξιαρχείο της Βουλής. Τι εκτιμάτε για την επόμενη σύνθεση της Βουλής με βάση τα κόμματα που είδαμε να εισάγονται στο Ευρωκοινοβούλιο. Καταρχήν δεν είμαι καθόλου βέβαιο ότι αυτό που είδαμε ως αποτέλεσμα στις Ευρωβουλή για, για, τα μικρότερα κόμματα θα ισχύσει και στις εθνικές εκλογές. Νομίζω ότι οι Έλληνες έχουν απολύτως συνειδητοποιήσει ότι δεν παίζουμε πια με τις εκλογές. Είναι πολύ σοβαρή η υπόθεση για να βγάζει κανένα στο άχτη του. Διότι αυτά τα μικρά κόμματα είναι ουσιαστικά κόμματα διαμαρτυρίας. Διαμαρτυρόμαστε, μάλιστα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Χρυσή Αυγή έπεσε, διότι ο πολίτης έχει καταλάβει ότι πέραν του φασιστικού κόμματος και τα λοιπά και τις αντιλήψεις που έχουν περί ναζισμού και μάλιστα ήταν εξαιρετικά οξύμορο ότι σε κάποια χωριά της Κρήτης όπου έχουν υπάρξει θύματα, όχι ένα ή δύο, αλλά πολλά θύματα από τους ναζιστές, βρέθηκαν άνθρωποι να ψηφίσουν τη Χρυσή Αυγή. Δηλαδή είναι ένα είναι τρελαίνεσαι αλλά και δεν πιστεύω ότι αυτό θα επαναληφθεί. Άρα, ε, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα μικρά κόμματα είναι κόμματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί και είναι προϊόντα της κρίσης. Όπως προϊόντα της κρίσης ήταν ο Καμένος, όπως προϊόν της κρίσης είναι ο, ο Βαρουφάκης, όπως προϊόν της κρίσης είναι και ο Βελόπουλος. Δεν είναι κόμματα που έχουν ρίζες στην κοινωνία και μπορούν πράγματι να... Ε, σταθούν στο αυριανό κοινοβούλιο. Ελπίζω δε, επειδή εμείς κάνουμε μια πολύ συνειδητή προσπάθεια, το επόμενο κοινοβούλιο να έχει αναβαθμισμένη ποιότητα. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή κάνει μια τεράστια προσπάθεια και προσωπικά ο κυρίακος Μητσοτάκης, ώστε οι προτάσεις προς τους πολίτες της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, να είναι ψηφοδέλτια με εξαιρετικά ποιοτικού ανθρώπου. Έτσι ώστε η επόμενη βουλή να μην είναι μια βουλή εντυπώσεων, φαντεζή, που δυστυχώ πολλέ φορέ ήταν τα τελευταία χρόνια, αλλά μια βουλή ουσία όπου να μπορούν οι άνθρωποι να προσφέρουν αποτελεσματικά. Ουσιαστική ανανέωση θα δούμε στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Μπακογιάννη. Απολύτως. Απολύτως. Αυτή είναι μια βασική αρχή, η οποία φάνηκε και στο ψηφοδέλτιο των Ευρωεκλογών. Κατά γενική α, παραδοχή, το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας ήταν το πιο καλό, ποιοτικά καλό ψηφοδέλτιο, δηλαδή με εκλεκτούς ανθρώπους. Και αυτό θα γίνει και τώρα. Ε, κοιτάξτε, η Βουλή είναι μύθος ότι δεν ανανεώνεται. Η Βουλή ανανεώνεται σε κάθε εκλογή περίπου κατά 40%. Το πρόβλημα είναι πώ ανανεώνεται. Ανανεώνεται ποιοτικά αναβαθμισμένη ή ανανεώνεται ποιοτικά υποβαθμισμένη. Ο στόχο λοιπόν ο δικό μα σήμερα είναι να υπάρξει μια ποιοτικά αναβαθμισμένη Βουλή. Σα φοβίζει το ενδεχόμενο υψηλών ποσοστών αποχή. Θα έχουμε εκλογέ εν μέσω καλοκαιριού. Έχουν προηγηθεί ήδη δύο εκλογικές α, αναμετρήσεις. Υπάρχει μια κόπωση και μια αποδοκιμασία από τον κόσμο προς την πολιτική σκηνή. Α, φοβάστε μήπως ότι τα ποσοστά θα είναι τέτοια που θα απογοητεύσουν λίγο και ευρύτερα το κοινωνικό σύνολο. Το ακούω αλλά δεν συμφωνώ. Δηλαδή εγώ το τη δικαιολογία ότι δεν ψηφίζω γιατί δεν μ' αρέσει το πολιτικό σύστημα ε, δεν την αποδέχομαι αντίθετα δε την πολεμάω όπου τη βρω διότι ακούστε η δημοκρατία θέλει συμμετοχή το να κάθεσαι στον καναπέ σου και να λες ότι εγώ δεν ψηφίζω και μετά να βλέπεις τα αποτελέσματα και να λες μα τι χάλια είναι αυτά ε, με συγχωρείτε πάρα πολύ ε, η ευθύνη ανήκει στους πολίτες οι πολίτες λοιπόν έχουν μία ευθύνη. Το είπε πάρα πολύ ωραία η Αρβελέρ. Εάν με διοικούν ανίκανοι, φταίνε οι ικανοί. Δηλαδή φταίνε οι ικανοί που δεν πήγανε να επιλέξουν και να κάνουν τη σωστή επιλογή. Η αποχή δεν είναι πολιτική πράξη. Αυτό για μένα είναι μύθος. Ότι προσπαθούν κάποιοι άνθρωποι να πούνε ότι η αποχή είναι ε, διαμαρτυρία. Γιατί είναι διαμαρτυρία. Σε μία δημοκρατία δεν σ' αρέσει η Ντόρα, πα στο Μίτσο. Δεν σ' αρέσει ο Μίτσος, πα στον Κώστα. Αυτό είναι. Αλλά ο πολίτη πρέπει να συμμετέχει. Και στη νέα γενιά που πολλέ φορέ. που φάνηκε ο τελικό σε 17 ρίδε Νέα Δημοκρατία ψηφίσανε, παρά τα λεγόμενα. Αλλά και σε αυτού του 17 ρίδε, παιδιά, ελάτε να ψηφίσετε. Διότι δεν επιτρέπεται να αφήσετε άλλου να αποφασίζουν για το δικό σα μέλλον. Πρέπει να ψηφίσετε εσεί για να αποφασίσετε για το μέλλον σας. Είναι πράξη ευθύνη το να πας να ψηφίσεις. Και είναι πράξη απίστευτου ζωμοφουτισμού το να μην ψηφίσεις. Βάλτε μια ανοτελεία να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρο τη συζήτηση με την πρώην Υπουργό και υποψήφια βουλευτή Χανίων, Ντόρα Μπακογιάννη. Κύριε Μπακογιάννη, κατεβαίνετε ως υποψήφια βουλευτής στην ιδιαίτερη πατρίδα σας. Είναι αυτό ένα προσωπικό στοίχημα? Ναι, είναι προσωπικό στοίχημα. Εγώ έχω κάνει μια ε, μεγάλη διαδρομή ε, στην πολιτική. Ε, ξεκίνησα από την Βρυτανία, πήγα στην Αθήνα κτλ. Αλλά δεν είχα ποτέ ε, πολιτευτεί στα Χανιά. Και όταν έφυγε ο πατέρας μου που ήταν η καθοριστική στιγμή α, για μένα προσωπικά και ήμασταν εδώ στα Χανιά, ήταν η πρώτη φορά που σκέφτηκα ότι πρέπει να κατέβω εδώ στα Χανιά. Και πρέπει να κατέβω στα Χανιά γιατί ένιωθα ότι είναι πάρα πολύ αδικημένα τα Χανιά. Και για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δει πώς αναπτύσσεται όλη η υπόλοιπη Ελλάδα και στο κάτω κάτω γραφεί σε μένα η μόνη μου πραγματική δουλειά γιατί το να είσαι βουλευτής είναι λειτουργήμα, δεν είναι δουλειά. Η πραγματική μου δουλειά είναι να κάνω αναπτυξιακά προγράμματα. Ε, δηλαδή το στίχημα της ανάπτυξης είναι αυτό που, που ξέρω να κάνω, δηλαδή αυτό που σπούδασα. Άρα για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να κάνω μία προσπάθεια να δώσω ένα κομματάκι, γιατί βεβαίως δεν μπορεί κανένας να δώσει τα πάντα, αλλά ένα κομματάκι πίσω στα χανιά από αυτά τα οποία κατά τη γνώμη μου δικαιούνται. Και αν δείτε εδώ που καθόμαστε κάτω, είναι αδιανόητο να μην υπάρχει ο δρόμος ΒΟΑΚ αεροδρόμιο. Δηλαδή, είναι βασικό στοιχείο ανάπτυξης για τα Χανιά. Είναι αδιανόητο... Καλά, για το ΒΟΑΚ τα έχουμε πει όλα, έτσι δεν υπάρχει τίποτα. Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει ο ΒΟΑΚ. Έτσι πρέπει να, να δώσουμε ό,τι μπορούμε να γίνει πραγματικά ένας μεγάλος εθνικός δρόμος, ο οποίος να πηγαίνει από τη μία άκρη της Κρήτης στην άλλη, και να μπορεί πραγματικά να, να, να υπηρετήσει αυτό το βάρος το κυκλοφοριακό. Ταυτόχρονα αναπτύσσεται πάρα πολύ η Νότια Κρήτη. Η Νότια Κρήτη πλέον, επειδή η Βόρεια Κρήτη ουσιαστικά έχει ε, πολύ μεγάλη ανάπτυξη τουριστική, η, η, Νότια Κρήτη αναπτύσσεται ταχύτατα. Δεν υπάρχουν κάθετοι άξονες. Δεν υπάρχουν δηλαδή, έλεγα σήμερα από τις βρύσες, ε, περνάει ο δρόμος μέσα από τις βρύσες ένα χωριό που έπρεπε να είναι προορισμός, όχι πέρασμα, για να πάνε στα σφακιά. Δηλαδή ε, υπάρχει βεβαίως ένας τρόπος να γυρίσεις γύρω-γύρω, αλλά δεν υπάρχει ουσιαστικό σωστό σχεδιασμός για να, πάνε, να γίνουν όλα αυτά τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα. Το οδικό δίκτυο στα Χανιά και σε ολόκληρη την Κρήτη, αλλά αν σε ολόκληρη την Κρήτη είναι χάλια, στα χανιά είναι τρει φορέ πιο χάλια. Δηλαδή δεν γίνεται, δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρί παραδείγματο χάρη τα νέα δίκτυα ε, τα οποία υπάρχουν ε, τηλεπικοινωνιών. Δηλαδή αυτό που μου λέει ο ΟΤΕ ότι θα κάνει μια προσπάθεια τώρα κτλ. Εντάξει, παιδιά. Δηλαδή, όταν έχουμε αυτό τον τουρισμό στην Κρήτη, όταν έχουμε αυτή την παραγωγή στην Κρήτη, έτσι, γιατί έχουμε και ένα ισχυρότατο πρωτογενή τομέα, ε, δεν είναι δυνατόν οι υποδομές να είναι τέτοιες ώστε ουσιαστικά να δημιουργούν μόνο πρόβλημα στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν στην Κρήτη. Ποια είναι τα έργα που κατά τη γνώμη σας πρέπει η επόμενη κυβέρνηση να δρομολογήσει στο νησί μας κατά προτεραιότητα, εκτός από τον ΒΟΑΚ που όλοι παραδεχόμαστε, όλοι αναγνωρίζουμε ότι. Κοιτάξτε, θα κατά να τη γνώμη μου είναι ο ΒΟΑΚ, είναι οι κάθετοι άξονε, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ για τα Χανιά για μα, αυτό ο δρόμο για τον οποίο σα είπα πριν, ε, ταυτόχρονα οι υποδομέ στι ε, τηλεπικοινωνίε και από εκεί και πέρα προσωπικά για τα Χανιά, ε, ε, απλώς επειδή έχω το, το μεράκι το, ε, εδώ και χρόνια από τότε που ήμουν υπουργό πολιτισμού έπρεπε οριστικώς να αποφασίσουμε τι θα γίνει με τα νεόρια. δεν είναι ένα κόσμημα, ε, το βλέπω κάθε φορά και συγχίζομαι. Κινδυνεύουν να καταρρεύσουν. Ε, κινδυνεύουν να καταρρεύσουν, δεν, δεν γίνεται κάποια στιγμή. Εμείς ως φορείς των χανείων πρέπει να αποφασίσουμε τι θα γίνει. Δηλαδή είναι ένα κόσμημα το οποίο χάνεται αυτή τη στιγμή. Έχει γίνει δουλειά, σημαντική δουλειά στην παλιά πόλη των Χανίων. Δεν θέλω καθόλου να μηδενίσω την κατάσταση. Ε, η σημαντική δουλειά έχει γίνει κυρίως από ιδιώτες, οι οποίοι έχουν πάρει και με πάρα πολύ μεράκι, έχουν φτιάξει από μπαράκια μέχρι μικρά ξενοδοχεία, ποιοτικά, εστιατόρια κτλ. Το βλέπετε, βλέπετε κάθε φορά τη δημιουργικότητα των κριτικών, η οποία παρουσιάζεται έτσι με ένταση. Ε, στήριξη χρειάζονται τα χανιά. Στήριξη και η ολόκληρη Κρήτη χρειάζεται στήριξη και απλώς να ανοίξουμε τους δρόμους διότι υπάρχουν εξαιρετικά, ε, εξαιρετικά ανθρώπινο δυναμικό που καινοτομεί έχουμε καινοτομία στην Κρήτη πρέπει κάποια στιγμή το καταλάβουμε να το αντιληφθούμε και να το σεβαστούμε έχουμε παραγωγικές μονάδες πάρα πολύ καλές μα πάρα πολύ καλές εγώ τώρα κάνω τη βόλτα στα χανιά γύρω γύρω Ακριβώς για να δω, έχουν προχωρήσει. Η κρίση, μου το είπε προχθές κάποιος και είχε πάρα πολύ δίκιο, η κρίση είχε τα καλά της μας, έμαθε να συνεργαζόμαστε. Οπότε υπάρχουν συνέργειες μεταξύ εταιριών σήμερα, όπου η μία βοηθάει την άλλη και κατόπιν τούτου προχωρούν όλοι μαζί. Ε, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν. Φτάνει να τα βλέπει κάποιος και να τα διευκολύνει. Και βεβαίως η Γενική Αρχή ότι βεβαίως με αυτή τη φορολογία έχει εξοντωθεί πλέον τελείως η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, έχει φτάσει το αμήν. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα ζητήσετε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα Χανιά. Μας είπατε ήδη ενδεικτικά για το δρόμο από τη Σούδα προς το αεροδρόμιο, για τη συντήρηση των μνημείων μας. Άλλο έργο που εσείς θεωρείτε ότι θα πρέπει να προχωρήσει ή έπρεπε ή ήδη να έχει γίνει. Κοιτάξτε, εγώ θα βάλω το πύχη ψηλά, μην ανησυχείτε. Και γενικώ όταν ζητάω, ζητάω πολύ πιεστικά. Ε, σας είπα για το δρόμο, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ βασικό για, τα, για την, για τη λειτουργία της, την οικονομική λειτουργία της, του νομού. Ε, δεν έχουμε περιθώρια να κάνουμε μεγάλες επιλογές. Πρέπει να προχωρήσουμε ταυτόχρονα πράγματα. Δηλαδή, οτιδήποτε είναι όριμο από πλευράς μελετών, γιατί δεν έχω κανένα μαγικό ραβδί να δημιουργήσω μελέτες εκεί που δεν υπάρχουν, αλλά υπάρχουν μελέτες όριμες, οι οποίες πρέπει να χρηματοδοτηθούν και από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σήμερα ε, έχει παντελώς ξεχαστεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Ε, δεν υπάρχει απορρόφηση του πρόγραμματος δημοσίων επενδύσεων, ακριβώς με τη λογική του υπερπλεονάσματος, να κρατήσουμε τα λεφτά για το υπερπλεόνασμα. Αλλά το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο. Δηλαδή δίνει το κράτος τα λεφτά από τις δημόσιες επενδύσεις και αυτό δημιουργεί... Ανάπτυξη στην οικονομία δεν είναι κάτι το οποίο απλώς υπάρχει για να γίνονται ρουσφέτια. Άρα ένα σοβαρο, μια σοβαρή εκμετάλλευση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων σύν του προγράμματος το, ε, της περιφέρειας, σύν τα ΣΔΙΤ, τα οποία για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι όταν γίνει, πάρτε παράδειγμα τις μαρίνες, σας λέω παράδειγμα, είναι δυνατόν να μην έχουμε μαρίνες στην Κρήτη και είπατε Η για τα ΣΔΙΤ, έχει ήδη δρομολογηθεί ένα πολύ μεγάλο έργο. Είναι από τα λίγα στην Ελλάδα για την κατασκευή οκτώ σχολικών μονάδων στα Χανιά και ενό πάρκου μέσω ΣΔΙΤ. Μιλάμε ακριβώς. για 40 εκατομμύρια ευρώ. Λέτε ότι θα μπορούσε αυτό το παράδειγμα, αυτό το μοντέλο να ακολουθηθεί και για άλλε επενδύσει, για, τις για άλλα οι Μαρίνε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, ήμουν τώρα στον Αποκόρονα και κάναμε ακριβώ αυτή την κουβέντα. Οι Μαρίνε απευθύνονται σε τουρίστε υψηλού εισοδήματο. Εμείς αυτό θέλουμε, διότι πλέον αριθμητικά μπορεί να έχεις αύξηση, αλλά να μην έχεις αύξηση του εισοδήματο. διότι έχεις τους τουρίστες οι οποίοι είναι πολύ χαμηλού εισοδήματο, οι οποίοι έρχονται. Άρα για να μείνουν λεφτά στη τόπο, χρειαζόμαστε να στοχεύσουμε σε υψηλότερο επιπέδου τουρίστες. Οι μαρίνες και τα γκολφ είναι τα δύο πράγματα, τα οποία φέρνουν υψηλότητα του επίπεδου τουρίστες στην Κρήτη. Λοιπόν, αυτό είναι μερικές από τις βασικές ε, έννοιες, τις ξέρετε ότι κάτω στην Νότια Κρήτη, που είναι προβληματική διότι τη χτυπάει ο Νοτιάς και τα λοιπά, παρά τα αυτά υπάρχουν ορισμένα μέρη που μπορούν να γίνουν μαρίνες. Εάν θέλεις να, να αρθείς με σκάφος από τη μία Κρήτη στην άλλη, δεν έχεις πουθενά. Να σταματήσει σε περίπτωση που σε πιάνε, πιάσει ο αέρα. Άρα, τι κάνει, δεν έρχεσαι. Είναι αλήθεια αυτό. Μία μαρίνα άρχισε να κατασκευάζεται πριν από κάποια χρόνια στην παλαιόχωρα και τελικά μόνο σαν μαρίνα δεν λειτουργεί. Γενικότερα, κύριε Μπακογιάννη, σα βλέπουμε τελευταία πολύ συχνά στα χανιά, πραγματοποιείτε περιοδίε, έχετε επαφέ, συναντήσει με τον απλό κόσμο. Ποια είναι η εικόνα που έχετε σχηματίσει για τα χανιά, αν σα ικανοποιεί και μια και αναφερθήκατε στι νότιε περιοχέ, ειδικότερα για τον νότο, τι βλέπετε. Κοιτάξτε, εγώ είμαι λάτη του Νότου. Ε, όσα χρόνια έρχομαι, έρχομαι, προσωπικά δηλαδή. Από τότε που τα παιδιά μου ήταν πολύ μικρά, ε, πηγαίναμε στην Παλιόχωρα, στον Κρυό, στη Λισό, ε, και εκείνη τη εποχή, μετά στο Λουτρό. Ε, στα σφαγιά δηλαδή. όποιος γνωρίζει την Νότια Κρήτη, τη λατρεύει. Έτσι δεν. Ε, από εκεί και πέρα θέλει πάρα πολύ προσοχή η ανάπτυξη. Δεν πρέπει με κανένα τρόπο να σκοτώσουμε αυτό το περιβάλλον. Ε, από την άλλη μεριά βεβαίως θα αναπτυχθεί. Δεν θα μείνει έτσι όπως είναι. Απλώς θέλει προσοχή, σεβασμό σε αυτό το οποίο υπάρχει και στην ταυτότητα της ε, Νότιας Κρήτης, γιατί έχει μια ιδιαίτερη ταυτότητα, ε, και σχέδιο. Ξέρετε στην Ελλάδα απεχθανόμαστε δύο λέξεις. Σχεδιασμό, προγραμματισμό και ε, συνεργασία. Αλλά είναι και οι τρεις απολύτως απαραίτητες. Σε αυτό θα μπορούσε να παίξει το δικό του ρόλο το Πολυτεχνείο Αναφέρομαι στο Πολυτεχνείο επειδή ήταν ο πατέρας σας εκείνος που έβαλε την υπογραφή του για να δημιουργηθεί. Σαφώ και έχουμε πολύ σπουδαία ερευνητικά ιδρύματα και εκπαιδευτικά ιδρύματα στο νησί. Όμω, επειδή ακούμε πολύ τα τελευταία χρόνια για το ρόλο που θα μπορούσαν να επιτελέσουν και εν τέλει δεν το έχουμε δει στην πράξη, πώ θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτή η συνεργασία και η αξιοποίησή του. Εγώ νομίζω πάρα πολύ πιο εύκολα από ό,τι νομίζει ο κόσμο. Και από ό,τι νομίζουν οι αρχέ. Πώς... Κοιτάξτε. Ε εάν έχω μία φιλοδοξία που μπορώ να σας πω είναι ότι εγώ αυτές τις δυνάμεις θέλω να τις φέρω μαζί. Δεν είναι τυχαίο ότι σας μίλησα για συνεργασίες. Ε, δυστυχώς ο καθένας από εμά έχει έναν εγωισμό ο οποίος λέει ότι μπορώ μόνοι μου, μπορώ μόνος μου. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορούμε μόνοι μας και πρέπει να βρούμε αυτές τις συνεργασίες διότι είναι δύναμη η συνεργασία. Διότι η Κρήτη διαθέτει ένα σπάνιο χαρακτηριστικό. Ένα ανθρώπινο δυναμικό, εκπαιδευτικά ιδρύματα, υποδομ, υποδομές ε, ε, ακαδημαϊκές. Δηλαδή έχει ακαδημαϊκούς και έχουν όλοι Κρητικοί, δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι που είναι στα πανεπιστήμια είναι κριτικοί, γυρίζουν πίσω οι κριτικοί στον τόπο τους. Έχουν και την αγάπη και το μεράκι για την Κρήτη. Λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι ότι πρέπει να δημιουργήσουμε κλάστες, δηλαδή ορισμένα ε, ορισμένες ομάδες οι οποίες θα συνεργαστούν και θα βάλουν τα μυαλά τους κάτω για να δουν την καλύτερη δυνατή λύση και την καλύτερη δυνατή προοπτική. Ξέρετε ε, εγώ έχω κάνει δύο αναπτυξιακά προγράμματα ένα στην Στερεά στην Ευρυθανία, δηλαδή το οποίο το μισοβρήκα έτοιμο όχι το, βρήκα, το βρήκα έτοιμο από τον Παύλο αλλά έπρεπε να το ε, ε, υλοποιήσω και ένα στη Θράκη εάν συγκρίνεται τις δυνατότητες της Κρήτης με αυτές τις άλλες περιοχές για τις οποίες αγωνιστήκαμε, γιατί ήταν και ιδιαίτερες, ιδιαίτερα προβληματικές, είναι μέρα με τη νύχτα. Γι' αυτό λέω ότι εμείς οι κριτικοί πρέπει να συνεργαστούμε, πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις και πρέπει να καταλάβουμε ότι μπορούμε να βάλουμε τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Αλλά πραγματικά ψηλά. Δηλαδή να ζητήσουμε από τους εαυτούς μας μία προσπάθεια η οποία σε συλλογική βάση δεν έχει γίνει, ενώ σε ατομική βάση έχει γίνει καταπληκτικά. Γι' αυτό βλέπετε όλες αυτές τις μονάδες γύρω σας οι οποίες ε, λειτουργούν, γι' αυτό βλέπετε ε, πρότυπα ελεουργία, γι' αυτό βλέπετε πρότυπο, ε, πρότυπα ενοπία. Γι' αυτό βλέπετε ε, να εμφιαλώνεται λάδι πλέον σήμερα ε, καταπληκτικά, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζονται ίσες ευκαιρίες για όλους. Το λέω αυτό σε σχέση με τους ε, παραδείγματος χάρη συνεταιρισμού που υπάρχουν. Βλέπουμε και καινοτόμε επιχειρηματικέ δράσει στην Κρήτη, μεμονωμένα, αλλά βλέπουμε. Ωστόσο, ίσω δεν αναπτύσσονται σε τέτοιο βαθμό όσο στην υπόλοιπη Ελλάδα. Α, φταίει η υψηλή φορολόγηση ή γενικότερα το γεγονό ότι δεν ενθαρρύνονται και δεν δίδονται κίνητρα σε αυτού του νέου επιχειρηματίε, κυρία Μπακογιάννη. Ε, σε ό,τι αφορά την καινοτομία, ε, υπάρχουν τόσο καλά παραδείγματα τα οποία τα έχει εξαγγείλει και ο κ. Μητσοτάκη ήδη στήριξης της καινοτομίας. Δεν υπάρχει ε, χώρα που μακροπρόθεσμα να πάει μπροστά χωρίς να στηρίξει την καινοτομία. Η καινοτομία λοιπόν για να στηριχθεί θέλει φορολογικά κίνητρα, σίγουρα. Ε, θέλει ε, πρόσθετη χρηματοδότηση. Και είναι κρίμα να βλέπεις ανθρώπους Έλληνες οι οποίοι φεύγουν στο εξωτερικό, τα δικά τους τα μυαλά ε, τα βάζουν στην υπηρεσία άλλων χωρών, επειδή απλούστατα αυτές τους στηρίζουν και η δική τους πατρίδα δεν τους στηρίζει. Εκεί πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε την αξία αυτών, αυτών των μυαλών, γιατί πέρι μυαλών πρόκειται. Και εμείς έχουμε πολλά εδώ στην Κρήτη. Λοιπόν, θέλει Δουλειά, έτσι, θέλει δουλίτσα, δεν γίνεται με ευκολόγια, από μια στην άλλη. ούτε γίνεται από μια στιγμή στην άλλη, θέλει πολλή δουλειά, έτσι, κλασική δουλειά. Καλέσατε προηγουμένως τους νέους, γενικότερα τον κόσμο, να προσέλθει στις κάλπες, στις εθνικές εκλογές. Ταυτόχρονα αναγνωρίζετε ότι πολλοί νέοι σήμερα, νέοι επιστήμονες, αποφασίζουν να εγκαταλείψουν την Ελλάδα για να αναζητήσουν σαφέστατα μια καλύτερη τύχη στο εξωτερικό, με, ένα, α, υψηλότερο, με υψηλότερες αποδοχές, με αναγνώριση του πτυχίου τους και σίγουρα με καταξίωση επαγγελματική. Τι θα λέγατε σε αυτούς τους νέους που έχουν πάρει την απόφαση να εγκαταλείψουν την Ελλάδα για να παραμείνουν εδώ θα δοθούν τα κίνητρα από την επόμενη κυβέρνηση Δεν είναι μια διαδικασία που θα γίνει από τη μία ώρα στην άλλη Για να μπορέσουν να μείνουν εδώ πρέπει να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας υψηλού επίπεδου και καλά αμοιβόμενες γιατί για αυτή την κατηγορία μιλάμε Θα πάρει κάποιο χρόνο αυτό Ήδη ε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν γυρίσει διότι ακριβώς μπόρεσαν να βρούνε αυτού του είδους τις δουλειές και διότι οι μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οι οποίες επιβίωσαν τις κρίσεις, αναζητούν ακριβώς πλέον εκπαιδευμένους και ανθρώπους με συγκεκριμένη ειδικότητα, δηλαδή ψάχνουν ειδικευμένους ανθρώπους και κάποιοι από αυτούς έχουν γυρίσει. Τώρα το να πας και να έχεις μία εμπειρία στο εξωτερικό και να ξαναγυρίσεις δεν είναι κακό. Αυτό που είναι κακό είναι αν πας και μείνει στο εξωτερικό. Και, δηλαδή κάνεις τη ζωή σου πια έξω. Άρα πιστεύω ότι όσο αναπτύσσεται η οικονομία, όσο ε, υπάρχει πλέον η δυνατότητα να πληρωθούν καλά, διότι περί αυτού πρόκειται, έτσι, δεν πρόκειται να γυρίσει ο άλλος, να έχει βγάλει τα μάτια του να σπουδάσει, να παίρνει έναν σημαντικό μισθό στο εξωτερικό και να γυρίσει για ψίχουλα στην Ελλάδα. Αλλά δεν θα του δοθούν ψίχουλα, ενδεχομένως θα του δοθούν λίγο λιγότερα, αλλά θα έχει το προνόμιο να ζει στη χώρα του. Αλλά αυτά τα λίγο λιγότερα θα είναι αξιοπρεπή. Σίγουρα δεν θα είναι αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα. Και αυτό ισχύει, ξέρετε, για όλες τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις χωρίς ευχαριστημένους εργαζόμενους δεν πάνε μπροστά. Δηλαδή, και όσους έχω συναντήσει εδώ στην Κρήτη, μου κάνει εντύπωση ότι είναι το πρώτο πράγμα που μου λένε. Δηλαδή, είτε είναι μια μικρή επιχείρηση που οι εργαζόμενοι είναι σαν οικογένεια, είναι μια μεγαλύτερη επιχείρηση. Όλοι ξέρουν, οι καλοί εργοδότε ξέρουν ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι ικανοποιημένοι αν θε να δει την παραγωγή σου να μεγαλώνει, αν θες να πετύχεις σαν επιχείρηση. Υπήρξαν επιχειρήσεις που δεν άντεξαν στα χρόνια της κρίσης, κυρία Μπακογιάννη. Υπήρξαν και άλλες που το πάλεψαν, εν πάση περιπτώσει, κατάφεραν να επιβιώσουν. Α, αυτό πιστεύετε ότι έχει να κάνει με τα συγκριτικά πλέον εκτήματα της Κρήτης ή έχει να κάνει με τον τρόπο διοίκηση εν τέλει της κάθε επιχείρησης. Κοιτάξτε, και τα δύο α, παίζουν ρόλο. Υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι δεν πετύχανε. Το ερώτημα είναι, με αυτούς που δεν πετύχανε, τι κάνεις. Η άποψη δική μας είναι ότι τους δίνεις μια δεύτερη ευκαιρία η λογική ότι απέτυχα σε μια επιχειρηματική δράση και κατόπιν τούτου μπαίνω στον κατάλογο των αποτυχημένων και άρα δεν μπορώ ποτέ πια να κάνω κάτι καινούριο είναι λάθος. Διότι υπάρχουν πολλοί επιτυχηματίες. Πάρτε τον Ποδοσάκη. Ε, ο Ποδοσάκης είχε τρεις φορές πτωχεύσει. Ο περίφημος Ποδοσάκης. Και είχε κάνει μετά την περιουσία την οποία έκανε. Το οποίο σημαίνει, δεν σημαίνει ότι μια φορά απέτυχα και άρα ε, δεν μου δίνεται καμία άλλη καινούρια ευκαιρία. Το δεύτερο είναι οι επιχειρήσει αυτέ οι οποίε έχουν τεράστιε δυσκολίε σήμερα. Πράγματι, πρέπει να του δοθεί η δυνατότητα με ένα νέο σχέδιο να μπορέσουμε να δούμε αν μπορούν να έχουν σοβαρό μέλλον ή πράγματι δεν μπορούν να έχουν κανένα μέλλον. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνει η αγορά. Οι 120 δόσει είναι ακριβώ προ αυτή τη λογική. Μόνο που και οι 120 δόσει, έτσι όπω τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι λάθο. Πρέπει να μπορούν να μπουν περισσότεροι άνθρωποι και πρέπει τα κριτήρια που δεν είναι 120 τώρα είναι 24 νομίζω για τις επιχειρήσεις πρέπει να είναι περισσότερα. Δηλαδή ώστε πραγματικά να σου δοθεί η δυνατότητα αυτή η επιχείρηση να αποπληρώσει ε, τα χρέη της και να μπορεί να βγει ξανά στην αγορά με οικονομικά κριτήρια τα οποία να είναι βιώσιμα. Δηλαδή υπάρχουν υπάρχουν αρκετέ, για να μην σα πω πολλέ δυνατότητε. Τώρα στην Κρήτη έχουμε περισσότερε. Δεν υπάρχει εμβολία. Έχουμε περισσότερε. Γιατί έχουμε περισσότερε, γιατί είμαστε ένα νησί ευλογημένο, διότι έχουμε παραγωγή, διότι έχουμε ποιοτική παραγωγή. Δεν έχουμε μαζική παραγωγή, αλλά έχουμε ποιότητα. Εάν δεν τα προϊόντα μας τα στηρίξουμε λίγο πιο πολύ και προς τα έξω, δηλαδή την ποιότητά τους, διότι δεν μπορεί να έχουμε ποσότητα εμείς, αλλά άρα πρέπει να ρίξουμε το βάρος στην ποιότητα, έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες και έχουμε βεβαίως τη βαριά τουριστική βιομηχανία. Δεν υπάρχει εμφιβολία γι' αυτό. Θέλω να αφήσουμε την κεντρική πολιτική σκηνή και του στόχου σα για την Κρήτη και τα Χανιά, να έρθω σε θέματα πιο προσωπικά. Όμω, το τρίτο και τελευταίο μέρο τη εκπομπή μα, πάμε σε αυτό το σημείο, στο τελευταίο μα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρο τη συζήτησή μα με την υποψήφια βουλευτή Χανίων Ντόρα Μπακογιάννη. Θα ήθελα να ρωτήσω πώ αισθάνεται η πρώην δήμαρχο Αθηναίων, που ο γιο τη εκλέχθηκε και μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία δήμαρχο στη μεγαλύτερη πόλη τη Ελλάδα. Και αν πιστεύετε ότι θα τα καταφέρει, ε, Τώρα το έχω πει πολλέ φορέ. Ελληνίδα Μάνα. Ε, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για, έχει, για όποια γυναίκα με βλέπει και έχει γιο δεν θα δυσκολευτεί να καταλάβει τα συναισθήματα. Ήμουν πολύ περήφανη για τον Κώστα. Ε, ο Κώστας ακολούθησε μόνο μια καθαρά αυτοδιοικητική πορεία. Ξεκίνησε από Δήμαρχος Καρπενησίου, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και κατέβηκε μετά στην Αθήνα. Είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει σκληρά, πολύ σκληρά. Είναι ένας άνθρωπος που δεν παίρνει σοβαρά τον εαυτό του, αλλά παίρνει σοβαρά τη δουλειά του. Και ναι, πιστεύω θα τα καταφέρει τώρα τα δικά μου αισθήματα, πώς καταλαβαίνετε, ψηλό έγινα ρεζίλη, Αλλά είπα ότι εντάξει, κλασική Ελληνίδα μάνα παιδιά, δεν θέλω να, να κάνετε καμία κριτική. Πιστεύετε ότι η θητεία του στο Δήμο Αθηναίων θα μπορούσε να είναι ένα πρώτο βήμα για να περάσει στη συνέχεια στην κεντρική πολιτική σκηνή. Είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως υπάρχει στο μυαλό του. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ο Κώστας του αρέσει πάρα πολύ η αυτοδιοίκηση του αρέσει να βλέπει αποτέλεσμα της δουλειά του. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ ενός βουλευτού και ενός δημάρχου. Ο δήμαρχος βλέπει το αποτέλεσμα, το βιώνει. Και το σκεφτόμουν πολλές φορές κι εγώ, όταν ήμουν δήμαρχος, έβλεπα την Αθήνα να αλλάζει. Την έβλεπα, βαφόντουσαν οι προσώψεις, μπαίνανε τα λουλούδια, φυτευόντουσαν, τελείωναν τα πεζοδρόμια, το έβλεπες. Όταν ήμουν υπουργό εξωτερικών, δούλευα σαν τρελή. Έφτασα να καταφέρω να κάνουμε το Βουκουρέστι και λίγα χρόνια μετά έγιναν οι πρέσπες. Οπότε αναρωτιέσαι καμιά φορά, όλη αυτή η δουλειά, όλη αυτή η προσπάθεια άξιζε τον κόπο. Ενώ ο δήμαρχος έχει μια μεγάλη ικανοποίηση. Πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Και νομίζω ότι για τον Κώστα είναι... Μια απόφαση ζωής αυτό. Σας συμβουλεύετε? Πότε-πότε. Mm. Ε, δεν μπορώ να πω ότι... Μα, ναι, θα συζητήσουμε ορισμένα θέματα, αλλά βασικά ο Κώστας παίρνει τις αποφάσεις του. Και δεν τις παίρνει τώρα. Τις παίρνει από 18 χρονών μόνος του. Εσείς παρεμβαίνετε στις αποφάσεις του. Όταν με παίρνει... Σαν ναι. Ελληνίδα μάνα, που είπατε ναι, και πριν. αυτό λέω, όταν Θα με κάνετε πέρνει, είναι... την κριτική σα. Βέβαια, ναι, δεν την κάνω την κριτική μου. Αλλά έχω δύο παιδιά, και την Αλεξία και τον Κώστα, οι οποίοι είναι απίστευτα δημιουργικοί, τρομερά ενωμένοι, δηλαδή είναι κάτι το που νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Ενδεχομένω επειδή χάσαν τον πατέρα του πάρα πολύ νωρί. Μείνα μητρή μα, το Τρίο στούτσος. Ε, και είμαι, νιώθω πολύ μεγάλη χαρά ότι τα παιδιά μου ο ένας με τον άλλον ζουν τόσο πολύ στενά και αγωνίζεται ο ένας για τον άλλον έτσι Η Αλεξία έδωσε μια τρομερό αγώνα για να για τον αδερφό της τώρα σε αυτές τις εκλογές Έκανε όλη την καμπάνια, έκανε τα πάντα, δηλαδή ε, τον βοήθησε πάρα πολύ ε, Και για μένα ήταν διπλή αυτή η χαρά Βρισκόμαστε στην αυλή του σπιτιού σας στο Ακροτήρι, ένα σπίτι που σημαίνει πολλά για τον κάθε από εσάς, για το κάθε μέλος της οικογένειας α, Μητσοτάκη. Θέλω να ρωτήσω για τους δεσμούς αυτούς που σας συνδέουν με το σπίτι αυτό και κατά πόσο κυρία Μπακογιάννη πιστεύετε ότι κατεβαίνοντας ως υποψήφια βουλευτής Χανίων εκπληρώνεται ένα ηθικό χρέος απέναντι στη μνήμη του πατέρα σας. Ναι, σας το είπα και πριν ότι αυτός ήταν ο βασικός λόγος. Εγώ είχα ένα πολύ μεγάλο δεσμό με τον πατέρα μου, τώρα γιατί να το κρύψω με άλλο, νομίζω το ξέρει όλος ο κόσμος. Ε, όταν έφυγε ο πατέρας μου, σχεδόν έχασα τον κόσμο, που δεν επιτρέπεται να το λέει αυτό μια γυναίκα στη δικιά μου ηλικία και η οποία φεύγει ο πατέρας της 99 χρονών. Ε, παρά τα αυτά έτσι ήτανε. Ε, Είχα ένα πολύ μεγάλο δεσμό, είχαμε δουλέψει μαζί, τον είχα ζήσει σε όλες του τις στιγμές ε, και κατά τη γνώμη μου ήταν ένας άνθρωπος με ιδιαίτερα προσόντα και χαρακτηριστικά και κυρίως με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για τον κόσμο. Επειδή ήταν λίγο έτσι βαρύς και λίγοι άνθρωποι εκτός από τους φίλους του εδώ στα Χανιά ξέρανε την απίστευτη αγάπη του και για τα μικρά, για τα μικρά, ο πατέρα μου ήξερε εάν η κόρη ενό φίλου του έχει πρόβλημα να κάνει παιδί. Ο πατέρα μου ήξερε εάν ο γιο ενό φίλου του είχε αποτύχει στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο ενδιαφερόταν πάρα πολύ για αυτό που λέγεται ζωή των, των ανθρώπων. Εκτό από τα μεγάλα, ένα άνθρωπο που έβλεπε πολύ μπροστά. Ε, 20 χρόνια πριν είχε πει ότι η Ελλάδα θα καταλήξει στο, δημο... στο, Ταμείο, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οπότε και αυτή η παθολογική αγάπη του για την Κρήτη βεβαίω, την οποία μας την είχε περάσει. Δεν υπήρχε περίπτωση, ε, είτε τα λευκά όρη, είτε τα νερά, είτε τα αποθέματα, είτε ο δρόμος, είτε το πολυτεχνείο, είτε... Τι γίνεται, ήταν ένα πράγμα το οποίο αγαπούσε πάρα πολύ και το στήριζε όλη τη ζωή. Και έτσι ελήφθηκε αυτή η απόφαση. Ότι θέλω παιδί μου, θέλω να, θέλω να συνεχίσω και να νιώθω πλέον ότι μπορώ. Δηλαδή νιώθω ότι έχω τη δυνατότητα, έχω τη φωνή ε, να μπορέσω να μιλήσω ε, δυνατά για τα Χανιά και για την Κρήτη. Και έχω σκοπό να το κάνω. Δηλαδή τώρα χωρίς πολλές περιστροφές, έχω σκοπό να το κάνω. Και όσο μεγαλύτερη δύναμη μου δώσουν τα χανιά, τόσο μεγαλύτερη δύναμη θα έχω για να κάνω αυτή την προσπάθεια. Βλέπουμε ότι αρχίζει να υλοποιείται το όραμά του. Το όραμά του που έχει να κάνει με την αναδάσωση και την ανάδειξη τμήματων των λευκών ωραίων. Βλέπουμε ότι στην Αγία Κυριακή, στην περιοχή του Βαρυπέτρου, δημιουργήθηκε ήδη ένα βοτανικό πάρκο, το οποίο εγκαινιάζεται από το Ίδρυμα Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Και αυτό είναι μόνο η αρχή, κύριε Μπακογιάννη. Αυτό είναι μόνο η αρχή. Ε, από τότε που είμαστε πάρα πολύ μικροί, ακούγαμε την ιστορία πώ κάποτε, επιμηνοϊκή εποχή, τα λευκά όρια ήταν πράσινα. Ε, και πως αυτό ήταν βασικό χαρακτηριστικό του κλίματος της Κρήτης. Ε, ο πατέρας μου λοιπόν πάντοτε έλεγε ότι πρέπει να αναδασώσουμε τα, τα λευκά όρη, να αναδασώσουμε τα λευκά όρι. Και έτσι όταν έφυγε πήραμε την απόφαση ότι οι δωρεές υπήρχαν ε, εις μνήμη του ε, στο Ίδρυμα να χρησιμοποιηθούν για αυτό. Βεβαίω το να αναδασώσει τα λευκά όρη είναι ένα τρομερό στόχο και πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πάρα πολύ μεγάλα. Αλλά ξεκινήσανε, ξεκίνησε το ίδρυμα με το βοτανικό κήπο και από εκεί και πέρα θα προχωρήσει μια διαδρομή μέχρι την Τρομάριζα, η οποία έχει και ένα ιστορικό λόγο, γιατί όπως ξέρετε η Συμφωνία της Τρομάριζας ήταν η συμφωνία που έγινε μεταξύ εθνικοφρόνων και κομμουνιστών και που υπέγραψε ο πατέρα μου τότε με τον Πορφυρογένη και δεν έγινε εμφύλιο στην Κρήτη που για μένα είναι ό,τι πιο σημαντικό είχε γίνει στην Κρήτη γιατί αν είχε γίνει εμφύλιο στην Κρήτη θα σκοτωνόμασταν ακόμα λόγω της βεντέτα την οποία είχαμε άρα έφυγε αυτό το μεγάλο αγκάθι και αυτή τη διαδρομή ε, θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος και να κάνουμε δεξιά και αριστερά ένα μονοπάτι το οποίο θα είναι αναδασωμένο, αλλά αναδασωμένο με ε, φυτά της Κρήτης, αναδασωμένο με τη βοήθεια των απίστευτων ανθρώπων και του δασαρχείου ε, και του με, δηλαδή όλοι έχουν συνεισφέρει σε αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι θα είναι πράγματι μια εξαιρετική διαδρομή για να την περπατήσει κανείς και να δει ε, και τα βότανα αλλά και τα φυτά της Κρήτης και τα δέντρα της Κρήτης και όλα αυτά τα οποία είναι ο μεγάλος φυσικός πλούτος του νησιού. Υποθέτω ότι θα είναι και μία παράμετρος που θα επιχειρήσετε να αναδείξετε αν εκλεγείτε βουλευτής Χανίων. Το κομμάτι δηλαδή της ανάδειξης και της προστασίας του σπάνιου φυσικού πλούτου του Χανίων. Μα μην χανίων. το συζητάτε. Ένας από τους λόγους που ήμουν σήμερα και στο, στον αποκόρονα και είδα το, το τμήμα της πυροσβεστικής. Ε, το κλίμα στην Κρήτη αλλάζει και αλλάζει σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και απειλείται, πραγματικά απειλείται, ε, από διάφορα καιρικά φαινόμενα ακραία. Το ζήσαμε το χειμώνα με τις μεγάλες καταστροφές. Ενδεχομένως θα το ζήσουμε το καλοκαίρι με τυχόν φωτιές. Άρα η προετοιμασία μας πρέπει να είναι κατά το δυνατόν η καλύτερη. Δυστυχώς, παρά τις καταστροφές στο Μάτι, η προετοιμασία σήμερα σήμερα που μιλάμε ε, της, ε, του κινδ... για τον πιθανό κίνδυνο πυρκαγιών είναι ακόμα χειρότερη από ότι ήταν πέρσι Λόγω που, και είχαμε που είχαμε τους 101 νεκρούς. Mm -hmm. Δηλαδή δεν έχουμε πάρει τα ελικόπτερα, δεν έχουμε αεροπλάνα τα οποία πετάνε κτλ. Δεν συμμετείχαμε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί. Δηλαδή γίνεται μια ευρωπαϊκή, πανευρωπαϊκή προσπάθεια έτσι ώστε σε περίπτωση κινδύνου να έρχονται τα αεροπλάνα και από τις άλλες χώρες και εμείς δεν συμμετέχουμε, εμείς, η Ελλάδα, η οποία θρύνισε 101 θύματα πέρσι στο μάτι. είναι από τα πράγματα τα οποία τα κατανόητα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εμείς πρέπει να προετοιμαστούμε. Πρέπει να προετοιμαστούμε, πρέπει να προφυλάξουμε αυτό το περιβάλλον, διότι αυτό το περιβάλλον είναι ο πλούτος μας. Αυτό είναι το κεφάλαιό μας. Και αυτό πρέπει να παραδώσουμε στα παιδιά μας διότι δεν μπορούμε εμείς εις βάρος των επόμενων γενεών να καταστρέψουμε το περιβάλλον όπως δυστυχώς το κάνουμε σχεδόν τα τελευταία 40 χρόνια. Άρα τώρα οφείλουμε να τα συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μας παίρνει, πρέπει αντίθετα να ξαναδημιουργήσουμε ορισμένα τοπία που έχουν χαθεί και πρέπει να τα ξαναφυτέψουμε, να τα ξαναφτιάξουμε να τα κρατήσουμε, να τα συντηρήσουμε, να τα προστατεύσουμε κτλ. Κύριε Μπακογιάννη, είστε αναγνωρίσιμη. Είστε μια πολιτικό που έχει χαράξει μια μεγάλη πορεία στην κεντρική πολιτική σκηνή, κορυφαίο τέλεχο τη Νέα Δημοκρατία. Για ποιο λόγο ο και η Χανιώτησα να επιλέξει την Τώρα Μπακογιάννη στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί Μάλλον θα... για, ποιο άλλο λόγο, για ποιον άλλο λόγο είναι η πιο σωστή ερώτηση. Νομίζω γιατί ε, θα έχει τη δυνατότητα να έχει έναν άνθρωπο ε, με ακριβώς όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που περιγράψατε ε, με μία φωνή α, δυνατή ε, και αυτό θα είναι και το σύνθημά μου στις εκλογές ότι τα χανιά χρειάζονται πάλι μία δυνατή φωνή ε, και διότι νομίζω ότι ξέρουν ότι ό,τι κάνω με τα καλά μου και τα κακά μου το κάνω με πάρα πολύ μεγάλο πάθος δηλαδή έχω πολλές φορές κατηγορηθεί για α, έτσι εκρήξεις ε, συναισθηματικές δεν το κρύβω πια διότι για πολλά χρόνια το κρύβα ε, φοβόμουν ότι επειδή είμαι γυναίκα θα μου πούνε ότι είμαι ε, γυναικούλα διότι έχω, βγάζω τα αισθήματα μου πιο πολύ, τα άκρηβα λοιπόν όσο μπορούσα. Τώρα πια δεν το κάνω. Ε, έτσι είμαι, δεν μπορώ να διορθωθώ πλέον, είναι πολύ αργά, αλλά νομίζω ότι οι χανιώτες ξέρουν ότι θα το κάνω με όση δύναμη διαθέτω. Δηλαδή έχω μάθει να δίνω μάχε και θα τη δώσω αυτή τη μάχη για την Κρήτη, θα τη δώσω για όλη την Κρήτη για να είμαι ειλικρινής αλλά θα τη δώσω κυρίως για τα χανιά, γιατί θεωρώ ότι μας αξίζει κάτι καλύτερο από αυτό που έχουμε σήμερα. Θα είναι ανοιχτή η πόρτα του γραφείου σας για τον κόσμο, θα επιδιώξετε αυτή την αμεσότητα που βλέπουμε να υπάρχει σήμερα. Θέλω να σας πω κάτι, είμαι ο μόνος βουλευτής Αθήνας, ο οποίος ποτέ δεν έκλεισε την πόρτα του γραφείου του, ποτέ όμως. Ε, από την ημέρα που ο βουλευτή πριν από πολλά χρόνια στην Βρετανία, το γραφείο μου ήταν πάντα ανοιχτό. Και όταν κάποια στιγμή για λόγου ασφαλεία, επειδή όπω ξέρετε είμαι το αγαπημένο παιδί τη τρομοκρατία για πολλού λόγου, ήρθανε και μου είπαν ότι πρέπει να υπάρχει ε, έλεγχο, ε, ειδικό έλεγχο, δεν το δέχτηκα ποτέ. Θεωρώ ότι μπορεί να με βρουν εμένα, αλλά πρέπει πάντοτε ένας πολιτικός ο οποίος χάνει την επαφή του με τους πολίτες είναι ένας πολιτικός τελειωμένος. Άρα δεν μπορείς να μην έχεις ανοιχτό γραφείο στην πολιτική, έτσι τουλάχιστον όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ. Και το χειρότερο που μπορεί να σου τύχει είναι αυτό που έπαθε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας τι έπαθε, είχε μία καλή επαφή με τους πολίτες πριν από το 2015. Με το που έγινε πρωθυπουργός, απομακρύνθηκε πλήρως. Έπαθε την περίφημη αρρώστια του Μαξίμου, η οποία σημαίνει κλειστό περιβάλλον, καμία πραγματική επαφή, δύο δημιουργίε μάτ έξω από το Μαξίμου, δύο από την, από την πάνω μεριά, δύο δημιουργίε μάτα από την κάτω μεριά, οπότε πλέον δεν έχει επαφή με τον κόσμο καμία. Και γι' αυτό μας είπε προχθές ότι φταίει ο κόσμος που δεν κατάλαβε πόσο μεγάλος είναι ο Τσίπρας και δεν το ψήφισε. Άρα, εάν κοπεί η επαφή σου με τους πολίτες, τότε το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να πας σου και να μείνεις αποκομένος. Άμα είσαι στην πολιτική, ξέρεις ότι η επαφή είναι όρος επιβίωσης. Είπατε ότι είστε το αγαπημένο παιδί της τρομοκρατίας. Α, α, αισθάνεστε ασφαλή στη χώρα μας σήμερα. Υποθέτω ότι στα χανιά που βρίσκεστε, εδώ στην ιδιαίτερη πατρίδα σας, ναι, στην υπόλοιπη Ελλάδα και κυρίως στην Αθήνα... Κοιτάξτε, εγώ ε, είμαι ένας άνθρωπος που έχω δεχθεί ε, απόπειρα δολοφονίας. Με πυροβόλησαν το 2000, ε, λίγο πριν αναλάβω τη Δημαρχία της Αθήνας. Τη γλίτωσα, ε, παρά το ότι ήταν από μισό μέτρο η, αυτή η απόπειρα. Έχω χάσει τον άντρα μου έχω μια διαδρομή αρκετά μεγάλη αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι σκανδαλώδες. Δηλαδή αυτή η ιστορία ε, της μάχης υπέρ της απελευθέρωσης ή της αδείας του Κουφοντίνα. Ε, αυτά τα Κουφοντινάκια που λέει ο Κώστας, τα οποία βγαίνουν και απειλούν και κάνουν και ράνουν. Ε, τα εξάρχεια που καίγονται κάθε βράδυ και πάντως κάθε Σαββατοκύριακο έτσι με πολύ μεγάλες δυνάμεις. Ένας κόσμος που νιώθει ανασφαλής όχι μόνο από την τρομοκρατία, αλλά από το κοινό έγκλημα, από το μικρό ή το μεγάλο. Στην Αθήνα φτάνουν άνθρωποι σήμερα να σου λένε «Ναι, με ληστέψανε, αλλά δεν το είπα στην αστυνομία». Γιατί να το πω, θα έρθει. Ε, άνθρωποι που τους κλέβουν τα σπίτια και σου λέει «Δεν ειδοποίησα καν». Δηλαδή υπάρχει ένα διάχυτο αίσθημα ανασφάλειας. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Δεν γίνεται. Πρέπει κάποια στιγμή προϋπόθεση της ελευθερίας για την οποία δίνουμε τη μάχη είναι η ασφάλεια. Ένας ανασφαλής άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος. Άρα εγώ μεν δεν φοβάμαι διότι με έχω βάψει ότι, ό,τι και να γίνει έχω βάψει. Πέραν αυτού όμως με προσέχει η ελληνική αστυνομία δεν μπορώ να πω ε, ίσως όσο με μισούν οι τρομοκράτε, τόσο η αστυνομία με όλο τον τρόπο μου δείχνει την αγάπη τη και για μένα είναι, είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για αυτό το πράγμα και γι' αυτό ξέρει όλο ο κόσμο ότι είμαι βασικό υποστηρικτή τη αστυνομία. Και διότι αυτή η ελληνική αστυνομία συνέλαβε το τολοφόνο του άντρα μου. Έτσι. Δηλαδή, έχουμε υποχρέωση εμεί οικογενειακά απέναντι στην ελληνική αστυνομία. Αυτό λοιπόν όλο ε, πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και πρέπει να αντιμετωπιστεί ε, από το κράτος. Πρέπει πραγματικά το οργανωμένο έγκλημα και η τρομοκρατία να ξεκαθαρίσει. Πρέπει να υπάρξουν φυλακέ οι οποίες το οργανωμένο έγκλημα, μιλάμε για το μεγάλο έγκλημα, έτσι, ε, και ο, μιας μορφής ε, δολοφόνων πρέπει οριστικός να υπάρχει μια τάξη σε αυτό το θέμα. Πρέπει να καταργηθεί το άσυλο, διότι δεν μπορεί στην Αθήνα να μπαίνουν μέσα, ε, να κατασκευάζουν μολότοφ, να πουλάνε ναρκωτικά, να πουλάνε καλάζνικοφ μέσα από το Πολυτεχνείο. Ε, δεν γίνεται. Αυτό δεν είναι άσυλο ιδεών. Είναι άσυλο κακοποιών. Λοιπόν, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και αυτά πιστεύω ότι επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας θα γίνουν και ελπίζω ειλικρινά και με την πρόσληψη των νέων αστυνομικών που έχει εξαγγείλει ο Κυριάκος ότι θα μπορέσει σταδιακά να επανέλθει το αίσθημα ασφαλείας στον κόσμο. Το οποίο ενώ στην Κρήτη δεν έχουμε τέτοιου είδους πολλά φαινόμενα, το φαινόμενο της ανασφάλειας για κλοπές, για διαρρήξεις, για τέτοιου είδους αδικήματα υπάρχει και εδώ. Και εδώ στο θέτει ο κόσμος, ιδιαίτερα στα χωριά που δεν υπάρχει παρουσία της αστυνομίας ενεργή κτλ. Θα περιμένει Ντόρα Μπακογιάννη την αξιοποίησή της από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ή θα προτιμήσει να αφοσιωθεί στα χανιά και στα προβλήματα γενικότερα του νομού. Θα αφοσιωθώ στη Βουλή. Όχι μόνο στα χανιά γιατί θα είναι ψέματα να το πω αυτό. Κυρίως βεβαίω στα χανιά αλλά και πάρα πολύ ε, στην υποστήριξη του κυβερνητικού έργου. Δηλαδή το κυβερνητικό έργο χρειάζεται ανθρώπους από πίσω ανθρώπους, βουλευτές, συνειδητοποιημένους, οι οποίοι θα υποστηρίξουν, θα μεταφέρουν, θα εβεστοπίσουν και για μένα αυτό θα είναι ο στόχος μου την επόμενη μέρα. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Κυρία Μπακογιάννη, διανύουμε μια εξαιρετικά σύντομη προεκλογική περίοδο. Ο λαός θα προσέλθει στις κάλπες στις 7 Ιουλίου. Θα ήθελα να ρωτήσω Πού θα κινηθείτε, Πώ θα κινηθεί ο προεκλογικό σα αγώνα στο διάστημα που απομένει μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών, Κοιτάξτε, εμεί έχουμε κάνει ένα σχέδιο. Το σχέδιο είναι ότι προλάβουμε. Έτσι, γιατί εκ των πραγμάτων, εγώ έχω και κάποιε υποχρεώσει στην Αθήνα, κυρίω τηλεοπτικέ, τηλεοπτικού διαλόγου που πρέπει να κάνω. Άρα πρέπει κάποιε στιγμέ να ανέβω στην Αθήνα. Ο υπόλοιπο χρόνο θα είναι χρόνο διαλόγου. Διαλόγου σε μικρέ και μεσαίε ομάδε ανθρώπων δεν είναι ο στόχος μας ολόκληρη την Ελλάδα να κάνουμε μεγάλη συγκεντρώση. Ο στόχος μας είναι να πάμε όσο πιο κοντά μπορούμε στους πολίτες εξηγώντα τι θέλουμε να κάνουμε αύριο. Άρα ο στόχος θα είναι αυτός, κλασικά, κλασικός προεκλογικός αγώνας, φυλάδιο ε, και όλα αυτά τα οποία κάνει κάποιος. Ε, εγώ παίρνω τις εκλογές πάρα πολύ σοβαρά και ποτέ στη ζωή μου δεν τους πήρα αφιψηλού. Γιατί έχω ένα πολύ μεγάλο σεβασμό στους πολίτες. Και θεωρώ ότι όταν του ζητά τη στήριξη, την εμπιστοσύνη και τελικό το σταυρό, οφείλει να δείξει αυτό το σεβασμό σου, κάνοντα όλη την προσπάθεια η οποία χρειάζεται. Άρα είμαι αποφασισμένη να την κάνω. Σα ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μα διαθέσατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να ευχηθώ μέχρι τι εκλογέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εσά, κυρίε και κύριοι, που μείνατε κοντά μα. Καλή σα νύχτα.